Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, με ποιον καλύτερο καλεσμένο θα μπορούσαμε να είμαστε τέτα-τέτ. Εδώ στην Αθήνα, στο Ηλέκτρα Μετρόπολης, με τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθες. Εύχομαι καλές γιορτές να έχουμε, καλή χρονιά. Είσαι το πνεύμα των Χριστουγέννων για την εκπομπή. Είσαι το πνεύμα της χαράς. Χαίρομαι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι, αν μη τι άλλο, μια γιορτή αγάπης και συνέβρεσης και συνένωσης και αρμονίας και σκέψεις για όλους τους ανθρώπους. Οπότε μακάρι να είμαι ενωτικός και να είμαι αυτό το πνεύμα. Τουλάχιστον το προσπαθώ και εκτός Χριστουγέννων. Πάω σε ένα στίχο σου από το Κατάστρωμα. Αχ, και να μπορούσα σε όλους τους γύρω μου απλόχερα να δώσω λίγη από τη χαρά. Μου δίνεις την αίσθηση πως αυτό είσαι τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου. Είσαι αισιόδοξος, με καλή διάθεση, ιδιαίτερα εξωστρεφής. Αυτό όμως ανταποκρίνεται και στην πραγματική σου εικόνα. Κοίταξε, η πραγματική μου εικόνα είναι αυτό που βλέπετε. Διότι δεν ξέρω πώς να τη φτιασιδώνω, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν έχω ταλέντο στο να βάλω ένα προσωπείο και να βγω έξω από το συναισθηματικό μου και ψυχικό μου κόσμο. Αυτή είναι η αντίληψή μου για τη ζωή, αυτή είναι η αντίληψή μου για το σήμερα, για τη χαρά που έχω να κάνω αυτό που αγαπάω, που είναι η μουσική, την οποία αγαπώ βαθιά, πολύ βαθιά. Οπότε, αυτό που εισπράττεται είναι και αυτό που μου συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, όπως πολλές φορές δεν είμαι, δεν είναι ότι είναι συνεχώς, ας πούμε, ένα φως και ένα ήλιος και μια θετική διάθεση, αλίμονο. Η ζωή είναι ένας σχηματισμός, πάνω-κάτω. Το θέμα είναι στο κάτω, να μπορείς να το ελέγξεις, να το διαχειριστείς και να αντλήσεις αισιοδοξία για το πάνω που θα έρθει μετά, γιατί μαθηματικά έρχεται πάντα. Πάντα ήσουν αισιόδοξος. Ναι, πάντα ήμουν αισιόδοξος. Δεν πέρασες σκοτεινές. Αισιόδοξος, αλλά μισό λεπτό, όχι ανεξέλεκτα αισιόδοξος. Στο όριο δηλαδή να έχεις υψηλές προσδοκίες για να βιώσεις μια μεγάλη απογοήτευση μετά, ενδεχομένως. Αλλά αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος. Με την έννοια ότι έχω στο μυαλό μου και τη χειρότερη έκβαση των ενδεχομένων, των περιστάσεων. Οπότε, αν ξέρω ποια είναι η χειρότερη εκδοχή των πραγμάτων, θα εκτιμήσω την αμέσως καλύτερη που θα έρθει από αυτή. Αν πάλι έρθει, γιατί έχει έρθει πολλές φορές η χειρότερη εκδοχή που έχω φανταστεί, θα μπορώ να την αντιμετωπίσω όρημα και νυφάλια, χωρίς πανικό. Κωστή, σε θυμάμαι αρκετά χρόνια που προσπαθούσες και είχες αυτή την εικόνα του εναλλακτικού καλλιτέχνη, του πιο low profile κτλ. Και μόλις άκουσα ότι θα ήσουν στο The Voice πριν να ξεδιπλώσεις την προσωπικότητά σου και τις ψυχές της προσωπικότητάς σου, αναρωτιόμουν πώς θα τα πήγαινες με αυτή την ελαφρότητα της τηλεόρασης, να πούμε. Εσύ πώς το χειρίστηκες αυτό? Περνάνε και οι φαν σου απ' έξω. Ναι, τώρα θα γίνει χαμός τώρα. Τα σχολεία ανοίξεις μετά το Voice είναι το target group. Το πιο επικίνδυνο πεδίο αναγνωσιμότητας. Για πες, πώς αντιμετώπισες την ελαφρότητα που δίνει η τηλεόραση? Κοίταξε, συνειδητά πήγα στο Voice και ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι. Αυτά που ακούτε είναι οι fans του Μαραβέγια που τον έχουν δει. Πρέπει να γίνει. Αν και απαγορεύεται να έχουν παιδιά. Ναι, αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά. Λοιπόν. Εγώ φταίω, εγώ στο είπα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί κάναμε ντοκιματέρ στην ΕΡΤ παλιά. Ναι. Οπότε όπου υπήρχαν παιδιά και πλάνα που μπαίνανε τα παιδιά, δεν κάναμε ποτέ τα πλάνα. Ξεσταλάσαμε. Τι ντοκιμαντέρ είχατε κάνει? Είχαμε κάνει τη Μεσόγειο στην ΕΡΤ και έχω κάνει και το Μουσική Παντού που είχα σκηνοθετήσει και είχα επιμεληθεί. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι. Που ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Ναι, ήταν, έβαζα φίλους και συναδέλφους μουσικούς να παίζουν σε διάφορα μέρη unplugged. Ναι. Αλλά απίθανα μέρη, όχι απλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, όταν έγκαταν στη Ρόδα, στα Ειδονάκια, στο Μαρούσι, στο Λούνα Πάρκ, τραγούδαγε. Ως το τέλος του κόσμου και τραγούδια και ήταν πάνω ψηλά και μετά κάτω και βλέπαμε θέα την Αθήνα. Τέλος πάντων, για να γυρίσω στο Voice λοιπόν, ήταν πολύ συνειδητή η απόφασή μου γιατί ήθελα πραγματικά και πιστεύω, γιατί πέρασα και εγώ μια περίοδο να είμαι ειλικρινής, όπου προσπαθούσαμε και είχαμε στο μυαλό μας λίγο διαχωριστικές γραμμές ότι αυτό δεν είναι για μένα, εκείνο μάλλον είναι για μένα, α το άλλο θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι για να γίνει μια ζύμωση που να έχει ενδιαφέρον και να ανεβεί και το επίπεδο και να βοηθηθώ και εγώ και να βοηθηθεί και άλλος κόσμος και συνάδελφοι μου κτλ. Θα πρέπει να καταρρύψουμε αυτό το αστικό μύθο περί διαχωριστικών γραμμών στη μουσική, ότι προφανώς υπάρχει καλή και κακή μουσική σε όλα τα είδη. Μεγαλώνοντας, πόσο είσαι δηλαδή? Τώρα είμαι 62.
Δεν σου φαίνεται καθόλου. Ναι, δεν μου φαίνεται. Πώς, πρέπει να είσαι... 43. Α, είμαστε συνομήλικοι. Mm. Και μόλις σου το πρότειναν, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν? Σκεπτική. Ένας σκεπτικός. Λέω να το κάνω, να το κάνω. Σκεφτόμουν λίγο. Μετά μου ξαναπρότειναν. Σου αιτιολόγησαν... Επόμενη χρονιά. Σου αιτιολόγησαν γιατί σου το πρότειναν, γιατί σε ήθελαν στο The Voice. Προφανώς γιατί τους έδειχνα κάποιο, ξέρω εγώ. Βρίσκαν κάτι ενδιαφέρον σε μένα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Αλλά η κυρία Μαραγκουδάκη, τη στέλνω και τους θερμούς μου χαιρετισμούς, η Άλκης της, κάτι είδε και νόμιζε ότι θα κολλήσω ωραία στην παρέα αυτή. Εσύ το έβλεπες και πριν το Voice με την άλλη την επιτροπή του Αντένα? Δεν το ήξερα ακριβώς, το είχε πάρει το μάτι μου. Είχα δηλαδή αποσπασματικά κάποια πράγματα, αλλά δεν ήμουν ενήμερος. Όχι, δεν το ήξερα καλά το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήξερα τη διαδικασία ότι είναι πρώτα τα battles, τα blinds, μετά είναι τα battles, μετά τα cross battles. Δεν τα ήξερα αυτά. Μάλιστα, δεν ήξερα ότι εμείς καλούμαστε να πούμε ποια παιδιά συνεχίζουν. Και όταν βρέθηκα στο γύρισμα, λέω, συγγνώμη, τι εννοείται θα διώξουμε? Δεν ψηφίζει ο κόσμος. Στο τέλος μου λένε ψηφίζει ο κόσμος. Πω, λέω. Και στην αρχή ήταν πολύ δυσάρεστη και μηχανή θέση αυτή. Σου άρεσε το κόνσεπτ του συγκεκριμένου talent show, διότι είχε να κάνει με τη φωνή, το ότι δεν βλέπετε ναι, στην αυτό αρχή ενδιαφέρον. Αυτόν που τραγουδά. Αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς συγκεντρώνεις περισσότερο στη φωνή και στη μουσικότητα. Δεν παρασύρεις από τη σκηνική παρουσία. Λέει, είναι σχόλιο και για μένα. Καταλαβαίνεις πότε μια φωνή έχει κάτι ιδιαίτερο, πότε είναι σωστή τεχνικά, πότε όχι. Και γενικά αρχίζει λίγο και αποκωδικοποιείς, παραμετροποιείς με έναν τρόπο, λίγο πιο εγκεφαλικό, το τραγούδι. Και αυτό βοηθάει και εμένα στο πώς τραγουδάω και στο πώς... Μαντεύεις πόσα μοιάζουν πριν να γυρίσεις και πέφτεις κοντά ή όχι? Καμιά φορά μαντεύω, ναι, καμιά φορά μαντεύω. Πάντα κάνουμε όλη τη σκέψη αυτή. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή ακούμε τη φωνή και φανταζόμαστε ότι κοπιούμε κάπως τον τραγουδιστή και λέμε θα είναι τόσων ετών περίπου. Αλλά πολλές φορές έχω πέσει έξω. Δηλαδή, έχω γυρίσει σε μια κοπέλα που είναι και στην ομάδα μου. Mm-hmm. Ήταν, δεν ξέρω. Ναι, μάλλον τελείωσε το Voice για εσάς. Αφού είναι μια εβδομάδα πριν. 18 Δεκεμβρίου είναι. Α, 18 Δεκεμβρίου, sorry. Ναι. Οπότε, ναι, είναι. Οπότε, ναι, μια κοπέλα στην ομάδα μου η οποία έχει μια πολύ έτσι φωνή μεστή και χαμηλή σε τονικότητα. Σε τόνο, ας πούμε, σε ρετζίστρο. Είναι 16. Και το περίμενα με τίποτα. Δηλαδή, γύρισα. Ήταν το πιο μεγάλο σόκο που έχω πάθει στο Voice. Από ποιους ζήτησες τη γνώμη για το αν θα είσαι στο Voice ή όχι, αν θα πεις ναι? Με ποιους το συζήτησες? Το συζήτησα. Δεν ζήτησα τη γνώμη την έννοια να με καθοδήγησης, αλλά το συζήτησα με καλούς φίλους μου, καλλιτέχνες. Με την Ατάσα, με το Φίβο του Δελιβοριά. Έκανα μια συζήτηση με φίλους μου. Και όλοι το βλέπανε πολύ θετικά. Καλά, με το Μουζουράκι προφανώς, γιατί το Μουζουράκι είναι το Voice. Είναι το Voice τελικά. Πρέπει να το ρωτήσω. Δηλαδή, ο Μουζουράκης ήταν το Voice για μένα. Και δεν το λέω αυτό ως προς την πυροβολή του εκεί. Πριν πάω στο Voice, ο Μουζουράκης ήταν που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: να σου πω, θα πω εκεί πέρα, ψήσου, άπα στην παρέα, αυτά. Πώς τα λέει ο Πάνος. Και έτσι άρχισα να το σκέφτομαι. Και φυσικά και άλκης. Πώς είναι για σένα να σε ρωτάει ο κόσμος, πώς είναι η φωνή μου και τα λοιπά στον δρόμο ή όπου σε πετύχουν τώρα πια? Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραία, έχει πλάκα. Εμένα μου αρέσει ο κόσμος να τραγουδάει. Δεν είναι ενοχλητικό δηλαδή για σένα? Καθόλου. Άμα τραγουδάει ο κόσμος, ελαφραίνει η καρδούλα του. Άμα τραγουδάει ο κόσμος, γλυκαίνει και σμιλεύει το μέσα του. Είναι ωραίο το τραγούδι. Ακόμα και σε επίπεδο παρέας και αριστεχνικό. Δηλαδή, πόσο ωραίοι είναι οι παρέες που μαζεύονται και παίζουν στα βένες, ας πούμε, την κιθαρούλα, τα κομμάτια. Δεν ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη γη, που κάνουν δύσκολη εργασία, απανταχού, παντού, σε όλο τον κόσμο, τραγουδάνε. Το τραγούδι είναι η αματική πηγή. Το τραγούδι για σένα πώς μπήκε στη ζωή σου? Πάμε λίγο. Ένιωθα ωραία και ήθελα να τραγουδήσω. Πάμε λίγο λοιπόν να δούμε τον άγνωστο Μαραβέγια. Πώς, κοίταξε το τραγούδι, πώς είναι. Υπάρχει μια ανάγκη έκφρασης. Υπάρχει μια ανάγκη να αυτό που έκανα τώρα. Υπάρχει μια ανάγκη, δεν μπορώ να σου το πω με λόγια, γιατί θέλω να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό. Θέλω να συγκινήσω κάποιον, να τον κάνω να χορέψει, να τον κάνω να συναισθανθεί αυτό που εγώ αισθάνομαι. Είναι ένας κώδικας που δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί, ας πούμε, λεκτικά. Είναι μια εσωτερική ανάγκη. Είναι εγγενώς, δηλαδή, ενστικτώδες το τραγούδι. Δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς, γιατί ο άνθρωπος όταν γεννιέται κάποια στιγμή θέλει να τραγουδήσει οτιδήποτε. Γιατί η μάνα θα κάνει τον ανούρισμα στο παιδί να κοιμηθεί. Είναι στο DNA μας. Είναι αρχαίγονη, ας πούμε, πρωτόγονη ανάγκη το τραγούδι.
Εσύ μας δίνεις την εντύπωση ότι το τραγούδι είναι χαρά. Έχεις το δικό σου στυλ, ναι. Είσαι εξωστρεφής. Μα και τα λυπημένα τραγούδια είναι χαρά. Αυτό πήγα να σου πω. Υπάρχει και το τραγούδι του πόνου. Και υπάρχουν τραγουδιστές που λένε πονεμένα τραγούδια. Και, και τα πονεμένα τραγούδια είναι τραγούδια χαράς. Διότι ο άνθρωπος όταν τραγουδάει, εκείνη τη στιγμή βιώνει μια κάθαρση. Γι' αυτό λέω νεαματική πηγή. Οπότε πάλι περί χαράς πρόκειται τελικά. Δηλαδή πάλι προσπερνάς αυτό το δυσβάσταχτο βάρος που έχεις μέσα σου, το λαφραίνεις, το δίνεις, το μοιράζεσαι και πενθούν άλλοι μαζί με σένα. Και τα μυρολόγια τι είναι? Είναι πάλι πένθυμα τραγούδια προφανώς, γιατί αναφέρεται στο πένθος. Αλλά αν το δει κάποιος ως εξωτερικός παρατηρητής και από μακριά, είναι μια συνέβρεση που μόνο χαρά μπορεί να προξενήσει. Το ότι οι άνθρωποι μοιράζονται, συναισθάνονται, καταλαβαίνονται. Υπάρχει αλληλοκατανόηση, υπάρχει στήριξη, υπάρχει συλλογικότητα, υπάρχει ομαδικότητα. Μόνο θετικά στοιχεία μπορεί να βρει στο τραγούδι. Το τραγούδι ενώνει τον κόσμο. Και ό,τι ενώνει τον κόσμο για μένα είναι πανανθρώπινο. Κωστή, αν ξεκινούσε σήμερα, θα πήγαινε στο The Voice ή σε ένα talent show? Ούτε σήμερα θα πήγαινε, ούτε θα πήγαινα. Δεν είμαι καλό στο να πάω στο Voice. Γιατί? Δεν θα γινούσε κανεί. Δεν μπορώ εγώ σε 1,5 λεπτό να εντυπωσιάσω. Δεν είμαι ένα τραγουδιστή τέτοιου τύπου. Είμαι ένα τραγουδοποιό, είμαι ένα συνθέτη πρωτίστω που γράφω αυτά που θέλω εγώ να τραγουδήσω. Τραγουδάω ελάχιστα πράγματα ως διασκευές και χρειάζομαι χρόνο και κατάλληλο κλίμα για να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Δεν θα μπορούσα σε ένα στούντιο με κάμερες. Θαυμάζω τα παιδιά που το κάνουν. Ένιωσες ποτέ ενοχικά για κάποια κριτική που έκανες σε ένα παιδί ή που δεν γύρισες σε κάποιο παιδί? Ενοχικά όχι, αλλά στενοχωρέθηκα και προσφάτως μάλιστα που μια κοπέλα στενοχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν πέρασε και ναι, το σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν και ξύπνησα, ξέρω εγώ, το πρωί και 6 ώρα και μου μπήκε στο μυαλό και δεν ξανακοιμήθηκα. Και γιατί προσπαθώ να του εξηγήσω και μάλιστα καμιά φορά χαριτολογώντα του λέω: παιδιά, πείτε μου τώρα τον προπέσιο νικητή του Voice. Και δείμα τι κανεί να μου πει όνομα. Ωραία, λέω: μπορεί να μην αγχώνεστε. Δεν θα αλλάξει η ζωή σα με αυτό. Ό,τι καλύτερο κάνετε θα είναι εφόδιο και όχημα για το μέλλον. Αλλά πώ? Ο δρόμο δεν υπάρχει. Το όχημα το έχει πάρει. Ο δρόμο εσύ το φτιάχνει. Είτε να σκάψετε, να ανοίξετε δρόμου, να βγάλετε τα χωράφια, να ρίξετε τσιμέντο, να ρίξετε ξέρω εγώ άσφαλτο, θα ρίξετε και μετά να πάτε σιγά σιγά και πάλι να συνεχίζετε να το κάνετε. Και νομίζω ότι γι' αυτό φεύγει και το άγχος σε πολλούς. Έχω βρει αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι όπως και η ζωή, από τη μία είναι πολύ, πολύ βαριά και σημαντική και υπεύθυνη, απ' την άλλη όμως είναι κανάλαφρη και είμαστε ας πούμε ένα τίποτα. Ένα τίποτα στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν και οι ευθύνες που έχουμε. Απ' τη μία μπορεί να έχουν ένα βάρος, απ' την έχουν και μια ελαφρότητα. Πρέπει να τα ζυγίζει κάποιος αυτά και να τα ισορροπεί. Σε ενοχλεί αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί ο κόσμος να ξεχνάει τον εκάστοτε νικητή του The Voice? Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό πολύ. Αλλά απ' την άλλη, και σε ένα φεστιβάλ μουσικής να πας, όπου εμφανίζονται 30 συγκροτήματα, πάλι μετά από 2 χρόνια θυμάσαι ποιος τραγούδησε headliner, δηλαδή ποιος βγήκε τελευταίος. Στο εξωτερικό, τόσα φεστιβάλ γίνονται με μπάντες νέες. Δηλαδή, είναι λογικό αυτό. Θέλει μια συνέχεια, θέλει μια επανάληψη. Δεν φταίει το Voice γι' αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι η πληροφορία που υπάρχει σήμερα. Υπάρχει καταιγισμός από πληροφορία και στο YouTube δηλαδή. Αν κάποιος ψάξει και βρει μια ωραία μπάντα και του αρέσει, αν δεν την ξαναδεί τυχαία μπροστά του ή αν την έχει σημειώσει και ο ίδιος δεν κάνει κάτι ας πούμε, για να υπάρχει μια επαφή, δεν τη θυμάται μετά από 2 χρόνια. Με τον Πάνο Μουζουράκη, πώς δέσατε τόσο πολύ? Επειδή φαίνεστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλά ταυτόχρονα τόσο κολλητή. Με τον Πάνο μας συνδέει μια φιλία πάρα πολλών χρόνων και μάλιστα μια κοινή πορεία. Και όταν ξεκινάς και είσαι στην αγωνία του να ζήσεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς, συνδέεσαι πολύ με κάποιον. Πώς γνωριστήκατε πρώτη φορά? Σε ακροάσεις που κοβόμασταν. Που δεν γυρνούσαν καρέκλες. Και τι ήταν αυτό που πιστεύεις σας ένωσε? Ο Πάνος είναι ένας καθαρός άνθρωπος, έχει ένα καθαρό βλέμμα, έχει μια παιδική ψυχή και δεν θα κρατήσει κάτι που θα τον απασχολεί, θα το μοιραστεί πάντα. Οπότε υπάρχει μια καθαρή σχέση χωρίς δεύτερα κείμενα κτλ. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και πυλώνας για μια φιλική σχέση. Φοβάσαι τον ανταγωνισμό σε προσωπικές σχέσεις, ας πούμε, ανάμεσα σε συναδέλφους? Εσύ με άλλους συναδέρφους? Όχι. Δηλαδή, αν δεις ανταγωνισμό από κάποιον... Δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Δεν το έχεις αισθανθεί? Ανταγωνισμό ποτέ δεν έχω αισθανθεί. Μάλιστα, κάνουμε και παρέα και μοιραζόμαστε, δηλαδή. Ξέρω, εγώ πήγα στην Ατάσα που έπαιζε στο Μπελτρεύ.
ενθουσιάστηκα και πήγα στην δικιά μου συνολή και του λέω: παιδιά, πόσο ωραία να τάσσε να πάτε την άλλη εβδομάδα. Και να τάσσε επίση το ίδιο. Δεν υπάρχει. Βέβαια, κοίταξε, για να είμαστε και ρεαλιστές. Πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί ενδεχομένως σε μια περίπτωση που κάποιος δεν πάει καλά να αισθανθεί μετά ότι pop χάνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι μετά. Αλλά νομίζω ότι πάντα, εφόσον υπάρχει αγάπη και σεβασμός μεταξύ μας, ο ένας θα χαίρεται με τη χαρά του άλλου. Δεν υπάρχει δηλαδή, νομίζω, πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε στο Voice έχεις δει ανταγωνισμό ανάμεσά σας. Σάκης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, ποιος θα κερδίσει. Εκεί νομίζω φαίνεται κιόλας, γιατί πλέον δεν μοντάρουν τίποτα. Ό,τι κάνουμε το βάζουν. Οπότε μάλλον φαίνεται. Είσαι άνθρωπος που κράτησες φιλίες από τα παιδικά σου χρόνια και την εφηβεία σου. Κρατάς έχω κρατήσει. Έχω ένα φίλο κολλητό που μεγαλώσα μαζί, αλλά μένει στην Πάτρα. Επίσης, εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχω φίλους που κρατάνε πολλά χρόνια, αλλά παιδικούς φίλους είναι στο εξωτερικό. Άλλοι έχουν χαθεί, δηλαδή δεν είμαστε κοντά. Αλλά μου αρέσει, πιστεύω στη φιλία. Δηλαδή, η φιλία για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Και είσαι ανοιχτός να μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σου. Βέβαια, πάντα. Πάντα. Και με μεγάλη λαχτάρα και χαρά. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, γνωρίζω ανθρώπους. Μ' αρέσει να τους βλέπω, μ' αρέσει να επικοινωνώ μαζί τους, να συζητώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτός, ας πούμε, ο αστικός τρόπος ζωής που σημαίνει συναλλαγή καθημερινή με ανθρώπους, συνομιλίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι με κόσμο. Έχεις πει πως από τους φίλους σου εκείνο που ζητάς είναι η ειλικρίνεια. Εσύ την αντέχεις την ειλικρίνεια, δηλαδή αν σου πει ένας φίλος σου ότι δεν ήσουν καλός σε αυτό το live. Ή δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι σου, το αντέχεις. Την αντέχω, ναι, την αντέχω. Όχι ότι ήμουν ευχάριστο, αλλά αν είναι από φίλο που πραγματικά ξέρω ότι με αγαπάει και θέλει το καλό μου. Βέβαια. Είναι και μάλιστα θα χαρώ διπλά το ότι έχει το θάρρος και μου λέει κάτι που μου επισημαίνει κάτι που μπορεί να διορθώσω και να είναι προς καλό δικό μου. Κάνεις αυτοκριτική? Ναι, κάνω αυτοκριτική, βέβαια. Βέβαια. Δεν λογοκρίνομαι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι θα σταματήσω να κάνω κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι μπορεί να εγκυμώνει κινδύνους. Αλλά απ' την άλλη, στο τέλος, ας πούμε, στο πέρας μιας πορείας, θα δω τι πήγε καλά, τι λάθος, αν ήμουν σωστός. Πώς αλλιώς θα καλυτερέψω, αν δεν κάνουμε αυτοκριτική. Είναι πολύ βασικό. Τι πιστεύεις ότι προσμένει το κοινό από σένα? Θέλει να περάσει καλά, θέλει να... Ας τις συναυλίες. Ναι, στις εμφανίσεις σου. Να αφαιθεί στα χεράκια μου. Αυτό. Και αυτό γίνεται μετά υδρότας, χορός, συγκίνηση, περισυλλογή, ένας μικρός στοχασμός που και που, με κάτι που θα τους πω, περίεργο, και αυτός τραγουδιού. Μετά γίνεται συνέβρεση, γίνεται πιο διονυσιακό και μετά πηγαίνουμε όλοι λίγο ελαφρότεροι για ύπνο. Κωστή, φοβήθηκες ποτέ ότι δεν θα τα κατάφερνες, ότι δεν θα γινόσουν αγνωστός, δεν θα μάθαινε ο κόσμος τα τραγούδια σου? Είχες περάσει αυτή τη φάση? Πάντα αισθανόμουν ότι πάνε όλα καλά. Γιατί ξεκίνησα να παίζω σε ένα μπαράκι που μπαίνανε 4 με 5 άτομα και ο διοκτήτης που μπαινόβγαινε και μου δίνει χαρά ότι ακόμα ένας έκτος θα έρθει. Λέει, ήταν πάντα αυτός. Το έχω συμπιωμένο. Στο μπαράκι του Βασίλη, στη Διδότου. Στη Διδότου, στα Εξάρχεια. Στο συγχωρημένο του Βασίλη, ναι. Ναι. Και μετά από εκεί πήγα στον Αλχημιστή που χώραγαν 40 άτομα. Μετά πήγα στην Τρόβα που ήταν 150. Μετά στο Σταυρό του Νότου το κλαμπ που ήταν 300. Και μετά άρχισε να πηγαίνει καλύτερα. Άρα λοιπόν πάντα είχα τη χαρά ότι κοίτα, έρχεται ο κόσμος να ακούσει εμένα. Τώρα, αν αυτοί οι 5 από τον μπαράκι του Βασίλη γίνανε, ας πούμε, 12.000, ξέρω εγώ, στο Μέγαρο Μουσικής που παίξαμε, ή ξέρω εγώ, 7.000 στην Τεχνόπολη ή στο Κατράκιο κτλ. Ξέρεις, το συνέστημα είναι πάλι το ίδιο. Δηλαδή, είναι η χαρά του ότι ο χώρος που επιλέγεις να πεις τα τραγούδια σου, να κάνεις τις μουσικές σου και να κάνεις το παιχνίδι αυτό που αγαπάς, που λέγεται μουσική, γεμίζει. Από ζεστασιά, από μια αγκαλιά, από κόσμο που... Δηλαδή, είναι το ίδιο συνέστημα, σου πω, ότι ήταν και πιο δυνατό ίσως τότε. Στους κλειστούς χώρους, στους πιο μικρούς, που υπήρχε οικειότητα, που οι θεατές ήταν μπροστά μου και τους έπιανα και τους αγκάλιαζα. Ήταν άλλη σχέση. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, διότι όπως παρακολούθησα την πορεία σας και λόγω επαγγέλματος και χώρου, ανήκεις στους λεγόμενους βραδείας καύσης καλλιτέχνες. Εσύ, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Γιάννης ο Χαρούλης. Σας θυμάμαι χρόνια, όσο ακόμα ήμουνα στην Αθήνα,
να, αυτό που λες, σιγά σιγά να ακούγεται το όνομα σας, σαν την πέτρα στη Λιμνούλα που ανοίγει ο κύκλος. Mm. Και είστε εσύ και ο Πάνος σε ένα show που κατεβάζει ουρανοκατέβατους τους καλλιτέχνες, τους stars, ας πούμε, του αύριο. Αυτή η αντίθεση πώς λειτουργεί μέσα σας? Κοίταξε, είναι, όπως σου είπα, δεν ήμουν καλός εγώ για να πάω στο Voice. Δηλαδή, εμένα με διευκόλυνε ότι δεν πήγα στο Voice και δεν ήθελα ουρανοκατέβατος. Με την έννοια ότι ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα συστηθεί στο κοινό. Αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν είναι εύκολο για εκείνο να διαχειριστεί το άγχος του, την ψυχολογία του, μπροστά σε κάμερες, μπροστά σε πολύ κόσμο, μπροστά, ξέρω εγώ, σε κάποιον που θα τον κρίνει εκείνη τη στιγμή, δεν θα πάει στο Voice. Θα ξεκινήσει να κάνει συναυλίες και να το χτίσει σιγά σιγά. Αν κάποιος πάλι αισθάνεται ότι το έχει πάρα πολύ και ότι είναι γεννημένος γι' αυτό και θέλει υψηλές συγκινήσεις, ας πούμε, θα πάει στο Voice και θα πετύχει. Άρα λοιπόν, δεν διαφέρει τόσο πολύ τελικά. Γιατί σημασία έχει το πόσο εμείς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ότι λειτουργεί καλύτερα και πώς θα δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα αισθανθούμε ασφάλεια και θα θεωρήσουμε ότι είναι ιδανικές συνθήκες για να λάμψουμε. Οπότε υπάρχει ένας τρόπος. Άλλοι μπορεί να πούνε, άλλος τρόπος είναι να πάω να τραγουδάω δίπλα σε ένα όνομα μεγάλο και να συστηθώ μέσα από ένα όνομα γιατί το κοινό του με αφορά. Και εγώ νομίζω ότι έχω να κάνω και με το κοινό του. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτό που ξεχωρίζει επάνω σου, Κωστή, επίσης, είναι ότι έχεις το δικό σου ηχόχρωμα. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ένα δικό σου τραγούδι. Και στον τελευταίο σου δίσκο, το Κατάστρωμα, υπάρχουν τραγούδια που θυμίζουν ελληνικό κινηματογράφο, μελωδίες με τις οποίες μεγαλώσαμε, που έχουμε αγαπήσει. Αυτά είναι αναφορές στα παιδικά σου χρόνια? Πώς έχει προκύψει αυτό το ηχόχρωμα το δικό σου? Αγαπάω πάρα πολύ το ιταλικό τραγούδι, την Ιταλική σχολή, που ήρθε μετά και στα Επτάνησα, από την οποία έχουν εμπνευστεί και συνθέτες Έλληνες, όπως ο Χατζηδάκης, όπως ο Θεοδωράκης. Δηλαδή, μου αρέσουν οι μεγάλες μελωδίες και σε έκταση και σε φόρμα και σε... ας το πούμε, μου αρέσει πολύ, θεωρώ πυρηνικό στοιχείο του τραγουδίου, τη μελωδία. Οπότε, με έναν τρόπο ήθελα στο Κατάστρωμα να είμαι όσο πιο μελωδικός γίνεται από τους προηγούμενους δίσκους μου. Δηλαδή, δεν ήθελα μικρά μοτίβα, ας πούμε, η Λόλα, για κάποιον που δεν καταλαβαίνει η μουσική, είναι ένα τραγούδι που έχει ένα μικρό μελωδικό μοτίβο. Αλλά είναι επί τούτου έτσι, γιατί είναι και ο στίχος τέτοιος, έχει μια σαρκαστική διάθεση, έχει ειρωνία μέσα, οπότε πρέπει να είναι κάτι που είναι συνθηματικό λίγο και το μοτίβο ευνοεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήθελα μεγάλες μελωδίες και σε έκταση και... Γι' αυτό λοιπόν ίσως και με κάποιες επιλογές οργάνων να θυμίζουν, γιατί πολλοί μου το λένε, μας θυμίζει ελληνικό κινηματογράφο. Τότε δηλαδή ο Πλέσας, όλοι αυτοί οι συνθέτες, ο Χατζηδάκης κλπ. Γράφανε πολύ έτσι, δηλαδή είχαν πρωτίστως στο μυαλό τους τη μελωδία. Δουλεύανε πολύ καλά και τεχνικά τις μελωδίες να έχουν μια αρτιότητα και να είναι ολοκληρωμένες και μια πληρότητα και μετά χτίζανε το υπόλοιπο. Οπότε θέλησα εγώ να πάω σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο τελικά στη μουσική. Δηλαδή, και επειδή όσο μεγαλώνουμε και καταλαβαίνουμε και τον εαυτό μας καλύτερα και η αυτογνωσία όλο και αυξάνεται, νομίζω ότι αυτό που με συγκινεί τελικά είναι η θεματική μουσική. Και όχι αρμονίες. Για να γίνω λίγο πιο τώρα, δεν θέλω να γίνω πολύ ειδικός και τεχνικός για τους φίλους μας τηλεθεατές που ενδεχομένως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αλλά ας πούμε ότι επειδή πολύ αγαπάνε τον κινηματογράφο. Αν πούμε ότι δύο σχολές είναι ο Ένιο Μωρικόνε και ο Hans Zimmer, ή ξέρω εγώ, ο Λουντοβίκο Εινάουντι που παίζει αυτά τα πιανιστικά κτλ., εγώ με τη σχολή του Μωρικόνε. Που υπάρχει ένα θέμα, μια μελωδία που θα σφυρίξει κάποιο και να γνωρίζει ότι είναι Μωρικόνε, παρά οι αρμονίες που δεν έχουν ένα θέμα των άλλων συνθετών. Δεν με συγκινεί αυτό. Η καταγωγή σου από πού είναι? Έχει η καταγωγή είναι από Κεφαλονιά. Α, άρα έχει. Ναι, βέβαια, έχω ακούσει πολύ Μπελκάντο από τον πατέρα μου. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια και όλα αυτά τα ωραία τα. Έχει αλλάξει η μουσική σου μέσα στα χρόνια? Βέβαια. Και εγώ έχω αλλάξει, και η μουσική μου έχω αλλάξει. Αυτή είναι η ευτυχία της ζωής. Η αλλαγή. Κωστή μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα-τέτ με τον Κωστή Μαραβέγια. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέτα-τέτ με τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή, έλεγες κάπου πλέον είμαι ό,τι φαίνομαι, δεν ήμουν πάντα έτσι. Και κάπου αλλού είπες είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή, πώς ήσουν πιο παλιά, ήσουν πιο εσωστρεφής, πιο μοναχικός? Ήμουνα λίγο πιο εσωστρεφής, ναι. Ήμουνα πιο εσωστρεφής. Δεν ανοιγόμουν εύκολα.
Ήμουν ένα πιο κλειστό παιδί. Στην εφηβεία έγινε αυτή η αλλαγή. Γιατί μέχρι την εφηβεία πήγαινα φουριόζος. Ήμουνα και πρόεδρος 15 μελούς και έκανα και ραδιόφωνα. Τότε ήμασταν ερασιτέχνες. Βέβαια, ραδιοερασιτέχνες. Είχαμε πομπούς. Εδώ πέραμε στο Pop 22, ανεβαίναμε στην Αθήνα. Παίρναμε πομπούς και κάναμε πρόγραμμα και αφιερώσεις στις κοπέλες του γυμνασίου. Και στο Λύκειο εκεί κάτι έγινε και κλείστηκα. Πιέστηκα λίγο και στη μικρή κοινωνία που μεγάλωσα. Πού μεγάλωσες? Στο Αγρίνιο. Και λίγο κλείστηκα στον εαυτό μου. Και αυτό το κουβάλισα τουλάχιστον για 7-8 χρόνια. Αλλά τελικά καλό μου έκανε, διότι νομίζω εκεί ανέπτυξα πιο πολύ και την καλλιτεχνική μου φύση και έκανα την δικιά μου ενδοσκόπηση, ανέσυρα πράγματα που ήθελα να τα εκφράσω. Εκεί σμιλεύτηκα μάλλον καλλιτεχνικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, νομίζω ότι όταν περνάμε μια περίοδο λίγο πιο σκοτεινή, είναι μια κρίσιμη περίοδος για τον άνθρωπο. Εκεί μπορεί να αναπτύξει μεγάλα ταλέντα ή μπορεί όμως απ' την άλλη να εγκαταλείψει και να αφηθιστεί σε μια, ας πούμε, πιο μελαγχολική κατάσταση. Και γι' αυτό παροτρύνω και γονείς και φίλους και νέους γονείς που συναντώ. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά να κάνουν μουσική. Πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή που οι ψυχολόγοι και η ψυχοθεραπεία είναι σε έξαρση παγκοσμίως, βάσει του αστικού τρόπου ζωής που αντιλαμβανόμαστε όλοι στο δυτικό πολιτισμό, η μουσική είναι η πραγματική διέξοδος. Και μετά η φιλοσοφία και μετά οι υπόλοιπες τέχνες και μετά άλλοι, ας πούμε, χώροι. Αλλά η μουσική νομίζω είναι θεμελιώδες στοιχείο μιας καθαρής ψυχής και μιας κάθαρσης. Είναι, όπως είπα και πριν, η αματική πηγή. Πότε έφυγες από το Αγρίνιο για Αθήνα? Πήγα Ιταλία πρώτα και από Ιταλία γύρισα στην Αθήνα το 2001. Πώς ήταν όταν έφυγες από την πόλη που μεγάλωσες? Πελευθερώθηκες? Εντάξει, στην εφηβεία, όταν κάθε διαφυγή είναι λύτρωση. Δηλαδή, πόσο χρόνο ήσουν όταν έφυγες? Έφυγα κατευθείαν, 18. 8. Δεν είχα κλείσει καν 18. Και πας στο Μπάρι? Ναι, πήγαινε στο Μπάρι. Γιατί στο Μπάρι και όχι στη Ρώμη ή στο... Στο Μπάρι, γιατί έχει λιμάνι και είναι κοντά μου. Ναι. Πάμε μέσω Πάτρας και επίσης επειδή ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, είχε, διεθνών μεταφορών, μενταλίκες, που πηγαίνουν στο Μπάρι, στο Μπρίντιζι, ό,τι πήγαμε κι εμείς. Και τα λίγα. Δεν έχω πάρει δίπλωμα, δυστυχώς, δεν έχω οδηγήσει. Αλλά παρόλα αυτά το είχα σκεφτεί σοβαρά. Αλλά έχω κάνει ταξίδι με τα λύκα. Θέλω να σε φανταστώ 18 χρόνων να οδηγείς τα λύκα και αφήσα τη Βάνα Μπάρπα. Και να ακούω Μητροπάνω. Ναι, και αφήσα τη Βάνα Μπάρπα πίσω εδώ. 18 χρονών νομίζω θα είχα αφήσα. Τι άκουγα τότε? Άκουγα τότε αγγλικό. Britpop άκουγα τότε. Σαμάθα Fox και τέτοια pop. Όχι, ήμουν Britpop εγώ. Britpopάκια. Happy Mondays. Τσάλανταντς, Oasis, άκουγα τέτοιο. Duran Duran και τέτοια, όχι. Όχι. Το πιο εναλλακτικό με τις κιθάρες, το λίγο πιο... Και γιατί στατιστική και μαθηματικά, Κωστή? Γιατί ήθελα πληροφορική στην αρχή και πήγα και στο 2 στον Μπάρι, στον Νικολό Πιτσίνη και τα κατάφερα και τα δύο. Και λέω μισό λεπτό, πανικός με έπιασε. Γιατί έκανα κατατακτήριο στο 2, είναι κρατικά το 2 στην Ιταλία, δεν είναι όπως εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Έκανα λοιπόν κατατακτήριο, ένα χρόνο έκανα προετοιμασία, μπήκα στα ανώτερα θεωρητικά και στο πιάνο, αλλά μαζί με την πληροφορική δεν τα κατάφερα. Και λέω θα επιλέξω μια σχολή λίγο πιο βατή. Και έκανα μεταγραφή από πληροφορική και πήγα στην στατιστική και ανακάλυψα απλά ότι κέρδισα πιο πολλά μαθηματικά από ό,τι είχε πληροφορική. Λέω ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή είσαι στατιστικολόγος? Ναι. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σας κάνω μια μικρή ανάλυση και μια πρόβλεψη. Θα σας ρωτήσουμε για τις εκλογές. Έχουμε εκλογές στην Κύπρο, τέλος Ιανουαρίου. Δεν είμαι ενήμερος. Θα πρέπει να μελετήσω. Δεν μπορώ έτσι να εκφέρω αποτέλεσμα. Πώς ταιριάζει η λογική των αριθμών με τη μουσική και τις μελωδίες? Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό όμως είναι μια νέα εκπομπή. Άμα τα αναλύσουμε. Πώς θα το πω, 5 λεπτά. Δηλαδή, πιάνει τον εαυτό σου ο τρόπος σκέψης? Ταιριάζει πάρα πολύ και όσο το μελετώ εις βάθος, γιατί μεγαλώντας το μελετώ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά τόσο συνδεδεμένα αυτά τα δύο στοιχεία που δεν το περίμενα ποτέ συγκινητικά συνδεδεμένα. Διότι η συνδυαστική αυτή σκέψη των μαθηματικών μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και στη μουσική. Γιατί η μουσική αποτελείται από νότες, οι οποίες νότες έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Συνηχούν ή ηχεί η μία μετά την άλλη. Ναι. Αυτή λοιπόν η διαδικασία συνήχησης ή ήχησης κατά επανάληψη, ας πούμε, πώς να το πω, στη σειρά,
Είναι σχέσεις διαστημάτων, πόση απόσταση έχουν κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, αν κάτσεις και τα αναλύσεις κάποιος, θα δει ότι είναι μαθηματικά και ότι αυτό που μας συγκινεί μπορεί κάπως σχετικά να αποδοθεί και με μαθηματικές σχέσεις. Δηλαδή, γιατί ας πούμε η κορύφωση της μελωδίας εκεί είναι πιο συγκινητική. Αυτό λοιπόν μπορεί να δοθεί με μια μαθηματική σχέση, την οποία δεν θα αναλύσω προφανώς τώρα, δεν είναι τη στιγμή ούτε νομίζω ότι της ώρας, να αποδοθεί με έναν, πώς να το πούμε, πιο νοητικό, διανοητικό, εγκεφαλικό, επιστημονικό τρόπο. Και αν αυτό λοιπόν κάποιος αντιληφθεί που γράφει μουσική και κάνει τη δικιά του έρευνα, την προσωπική του διεργασία πάνω σε αυτό, μπορεί εύκολα, έχοντας μια πρώτη ύλη που να μην είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά ένα μοτίβο, να αναπτύξει και να κάνει ένα τραγούδι, να κάνει μια μουσική σύνθεση κτλ. Γι' αυτό προτρέπω και τα παιδιά να κάνουν σπουδές στο οδείο. Καλό είναι το εμπειρικό, παίρνω την κιθάρα, βάζω τρία ακόρντα που ξέρω και βγάζω μια μελωδία. Μπορεί να πετύχει και πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο πηγαίο. Αλλά όταν συζητείτε να δουλέψει πιο πολύ, όπως ας πούμε εμένα που μου ζητάνε συνεχώς θέατρα, σινεμά, γράφω μουσικές για διαφημίσεις, επίσης έχω γράψει. Πρέπει να ξέρεις και ένα μηχανισμό που μπορεί να σε βοηθάει να είσαι πιο παραγωγικός. Πάντως εσύ έχεις διαπιστώσει ότι σε βοήθησε ο τρόπος σκέψης που απέκτησες από τις σπουδές. Στο πανεπιστήμιο, καθοριστική σημασία. Το πιο ορθολογικό μου κομμάτι, το ότι κατάφερα να κάνω σωστές επιλογές στην πορεία, με ψυχραιμία και με απόσταση στο να αποφασίσω και να κάνω τα πράγματα όπως πρέπει, νομίζω ότι οφείλεται σε αυτή τη σκέψη που μου καλλιέργησε στο πανεπιστήμιο και γενικά το πιο θεωρητικό κομμάτι που έχω. Οι γονείς σου τι στάση κράτησαν, ήταν σύμφωνοι με αυτό που ήθελες να κάνεις στο μέλλον, σου έδωσαν έτσι ελευθερία? Πάντα ήταν δίπλα μου, σε όποια επιλογή οι γονείς. Ήταν πάντα δίπλα μου και να και ένας παράγοντας ακόμη για να πετύχει κάποιος. Ξέρεις, άμα τα βάλεις κάτω, είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη για να δει γιατί κατάφερε να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα. Είναι μικρά πραγματάκια τα οποία στη σειρά πρέπει. Είναι σαν να κάνεις ένα μεγάλο checklist και να λες αυτό, OK. Αυτό, OK. Έχει εκείνο, OK. Ήταν τυχερός, OK. Είναι τόσα πολλά πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές τώρα. Ορμόμενος από αυτό, θα το πάω κάπου αλλού, δείχνω κατανόηση και για τους ανθρώπους που μπορεί φαινομενικά να μην είναι θετικά πρότυπα, να είναι, ξέρω εγώ, αρνητικά στην κοινωνία κτλ. Δηλαδή, ένας τοξικομανής στον δρόμο, ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάποιο μικρό έγκλημα κτλ. Τους κατανοώ και ξέρω ότι σε αυτό το checklist κάτι πήγε λάθος εκεί. Και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όσο πιο κατανοητικός γίνεται και το δουλεύω πάρα πολύ και ανοιχτός και χωρίς να αποκλείω κανέναν. Να προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι ο καθένας κρύβει μια ιστορία που μπορεί να τον οδήγησε κάπου. Οπότε έτσι έρχεται και η συγχώρεση, έτσι και έρχεται και η αγάπη που για μένα είναι ζητούμενο. Οι γονείς σου το χαίρονται τώρα? Τι σου λένε? Πάρα πολύ το χαίρονται. Παρακολουθούν. Μάλιστα τώρα που μπορούν και κάθονται και στον καναπέ και με βλέπουν και έχουν την επαφή χωρίς να τρέχουν στις συναυλίες με το. όπου παίζω στα βουνά και στα λαγκάδια. Δεν βλέπουν, με βλέπουν. Εγώ δεν με παρακολουθώ, δεν προλαβαίνω. Είναι στο Αγρίνιο? Έχω να δω Voice ακόμα επεισόδια, χρωστάω. Α, ναι. Ναι. Είναι στο Αγρίνιο ακόμη η ίδια? Όχι, όχι, είναι στην Αθήνα εδώ και 3 χρόνια. Σε τι οικογενειακό περιβάλλον μεγάλωσες? Είσαι μοναχοπέδι, είχες αδέρφια? Όχι, έχω αδερφό, τον ναι. Νίκο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά με συνοδεύει και στις συναυλίες, μου κλείνει τις διάφορες ας πούμε συναυλίες επίσης. Είναι ο στενός μου συνεργάτης με τη δισκογραφική επίσης, με την Mino CMI Universal. Το περιβάλλον ήταν πολύ γόνιμο για να αναπτύξω ταλέντο, να κάνω αυτό που αγαπάω και οικονομικά υπήρχε στήριγμα και όμως, πώς να το πω, και σε επίπεδο ας πούμε, συμπαράστασης. Γιατί είπες κάπου ότι πέρασες δύσκολη εφηβεία. Και πώς δεν ήταν και τα πιο εύκολα χρόνια για τους δικούς σου ανθρώπους? Γιατί? Για τους δικούς μου ανθρώπους δεν το έχω πει, μάλλον. Να. Δεν ξέρω αν σε προσθέσα μετά, αλλά πάση περιπτώσει ότι πέρασες δύσκολη εφηβεία. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τους γονείς μου. Έχει να κάνει με εμένα και με τους εσωτερικούς μου δαίμονες της εφηβείας. Η εφηβεία είναι ηφαίστειο, ειδικά στα αγόρια δηλαδή. Τουλάχιστον νομίζω και εσύ πρέπει να θυμάσαι κάτι. Η εφηβεία είναι μια σύγκρουση διαρκής, παιδιά. Αλλάζει το σώμα, αλλάζουν τα πράγματα. Ξυπνάνε πράγματα τα οποία δεν έχεις φανταστεί και είναι μια ευαίσθητη περίοδος που εύκολα ένα παιδί μπορεί να βιώσει τραυματικά ή να το βιώσει από την άλλη στο άλλο άκρο. Το βιώσει υπέροχα. Είναι μια θέλει, μια. Πώς να το πω, μια ιδιαίτερη διαχείριση εφηβεία και αυτό είμαι και πολύ ευαίσθητος με τους έφηβους.
Και ως φοιτητής, Κωστή, πώς ήσουν στην Ιταλία? Ωραίο. Ανεμελωνιάτο. Μ' άρεσε η φοιτητική ζωή πολύ. Πήγαινες και σε πορείες, διάβασα και διαδηλώσεις και τέτοια. Ήμουν ενεργός. Ενεργός και έτσι ευαισθητοποιημένος. Πες μου διαδηλώσεις και πορείες που είχες πάει, για ποια θέματα, ας πούμε. Κοίταξε, γενικώς είχα ένα συγκρότημα που ήμασταν Ιταλοί, Παλαιστίνοι, Αλγερινοί, ένας Τινήσιος και Έλληνες. Και πώς λεγόταν? Εξντάραγουις. Οι Έλληνες ήμασταν εγώ και ο Στράτος, ο Διαμαντής, που είναι στην Ελλάδα τώρα. Mm-hmm. Και ήταν έτσι ένα... Τότε ήταν στην... η εποχή ήταν πολύ στην έξαρση το World Music. Mm-hmm. Και κάναμε φεστιβάλ σε όλη την Ιταλία. Πολλά φεστιβάλ ήταν και, ας το πούμε, λίγο πιο πολιτικοποιημένο. Ενάντια στο ρατσισμό, γιατί τότε αυτό που βιώσαμε εμείς στην Ελλάδα το 2000 περίπου, στην Ιταλία το βίωσαν τη δεκαετία του 90, με τις αφήξεις των μεταναστών κτλ. Οπότε υπήρξε πολύ ένα κοινωνικό ζήτημα στο να εναρμονιστούν ωραία στην κοινωνία, να είναι αποδεχτοί από όλους. Οπότε και εμείς τότε στηρίζαμε αυτές τις πρωτοβουλίες της ενσωμάτωσης, ας πούμε, των προσφύγων των μεταναστών στην Ιταλική κοινωνία. Είσαι ακόμη πολιτικοποιημένος? Πάντα είμαι πολιτικοποιημένος, εννοείται. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό να το αποφύγει κάποιος εφόσον είναι στην πόλη, ζει στην πόλη, είναι πολίτης. Πρέπει να είναι πολιτικοποιημένος και ενεργός. Τώρα, αν αυτό θα το εκφράζει, είναι προσωπικό θέμα του καθένα. Εγώ το εκφράζω πολλές φορές μουσικά, με την έννοια ότι γράφω τραγούδια τέτοια, μπορεί να έχουν μια αναφορά, αλλά μόνο όταν με καίει η πόλη και θέλω να το πω και σκάω και δεν αντέχω. Αλλά και σε μια συνέντευξη μπορεί να πάρω μια θέση. Πάντα με σύνεση όμως. Δηλαδή, επειδή είναι σοβαρά ζητήματα που μπορεί και να έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος σε μια μερίδα κόσμου που σε ακολουθεί κτλ., χρειάζεται πάντα υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και σύνεσης. Αυτό μόνο. Πόσα υβριστικά μηνύματα έλαβες για το κόμμα σου, όπου κατακρίνεις με τον τρόπο σου τη σημερινή αριστερά? Έχει νόημα, πιστεύεις, να γράφει κάποιος τραγούδια και να δηλώνει δημόσια τις πολιτικές του θέσεις μέσα από την τέχνη του? Βεβαίως, τα πάντα μπορεί να κάνει κάποιος. Άμα έχει ανάγκη έκφρασης, ναι. Αλίμονο, αλλιώς θα ήταν αυτολογοκρισία. Είχες μηνύματα? Κοίτα, δεν είχα, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είχα. Πιο πολύ, αφού υπάρχει μια σαρκαστική διάθεση. Δηλαδή, δεν είναι ότι το τραγούδι είναι διδακτικό σε καμία περίπτωση. Και μιλάω κυρίως σε μένα. Σε μένα απευθύνομαι. Να μην ξεχάσω τον εαυτό μου να αλλάξω πριν αλλάξω, ας πούμε, ευρύτερα όλους αυτούς που θέλω να αλλάξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ό,τι γράφω δεν με βγάζω απ' έξω. Δηλαδή δεν μου αρέσει ο διδακτισμός ότι ξέρω εγώ και θα σας πω. Σε μένα απευθύνομαι. Τώρα το κομμασού, ας πούμε, αυτό που θα μπορούσα να πω ως επιμύθιο όλου είναι ότι για μένα είναι ζωτική σημασία η πραγμάτωση και η έκφραση όχι ενός κομματικού ξυλινού λόγου στην Ελλάδα, αλλά μιας τύπου, μιας πολύτιμης φαντασίωσης. Αυτό, όποιος μπορεί να το εμπνεύσει και να το εκφράσει αυτό, για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δώσει όρεξη και κίνητρα σε πολύ κόσμο. Το έχουμε κουραστεί μετά, νομίζω, με αυτό το τύπο, το διακύβευμα, κόμμα, πιο κόμμα κτλ. Νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πάνω υπερκομματικό, μια υπέρβαση η οποία θα έρθει από αυτό που λέω. Κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει. Έπιασες τον εαυτό σου να αυτολογοκρίνεται ποτέ, γράφοντας τραγούδια? Να αυτολογοκρίνεται, όχι. Να. Αλλά ότι θα μπορούσα να έχω αποφύγει το Facebook για μια προηγούμενη, ας πούμε, τοποθέτησή μου, θα μπορούσα να το έχω κάνει. Γιατί το Facebook δεν είναι ο καλύτερος τόπος για. Έκανες τοποθετήσεις μέσω Facebook και σου απαντούσαν από κάτω με σχόλια. Ναι, μια-δύο φορές. Είναι ψυχοφθόρο. Ξέρεις, κάτω από την ανωνυμία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, δεν είναι επίσης όρης ο διάλογος, δεν είναι καν διάλογος. Ναι. Είναι δηλαδή πιο πολύ κανιβαλισμός. Οπότε το Facebook σταμάτησε να το χρησιμοποιώ για τοποθετήσεις. Αισθάνθηκες ποτέ προδομένος για αυτά που διαδήλωνες τότε στην Ιταλία? Προδομένος όχι, αλλά ότι νομίζω ότι ήμουν πιο ρομαντικός, ήμουν, με την έννοια ότι κατάλαβα ότι υπήρξε μια απομάγευση για μένα, πολύ πριν την απομάγευση στην Ελλάδα, της αριστεράς, όπως τη βιώσαμε όλοι. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι
κατανοητό πια αυτό. Εγώ αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι ο καθένας να μπορεί να αναπτύξει ένα δικό του ισχυρό αξιακό κώδικα, πέραν τοποθετήσεων πολιτικής, ας πούμε, ταυτότητας που κινούμαστε, και κάπως έτσι να, από τον πιο μεγάλο επιχειρηματία που μπορεί να κάνει έσοδα και ένα τζίρο αμύθιτο, ας πούμε, μέχρι τον πιο ταπεινό εργαζόμενο, νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μια έτσι αίσθηση, πώς να το πω, κοινωνικής ευθύνης. Μόνο έτσι μπορούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε ουσιαστικά και να έχουμε και την αίσθηση της αλληλεγγύης, δηλαδή εφόσον η φορολογία είναι τόσο υψηλή, να το κάνουμε συνειδητά, να προσπαθούμε, δηλαδή θα μου πεις τώρα αρωματικό είναι, ναι, αλλά δεν, εντάξει, είναι πολλές παράμετροι, ξέρεις. Αλλά να ξέρουμε ότι χρειάζεται, ας πούμε, και ο αδύναμος ενίσχυση. Οπότε αν όλοι στην κοινωνία, αν όλες οι τάξεις, η διαστρωμάτωση δηλαδή όπως είναι, όλες οι ταξικές, ας πούμε, ομάδες, αισθανθούν αυτή την, από τη μία επιθυνότητα, από την άλλη αλληλέγγυα στάση, νομίζω ότι σίγουρα θα είναι προς καλό όλων μας και θα καλυτερέψει, θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Νιώθεις ότι έχει δύναμη ο δημόσιος λόγος σου, γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης που επηρεάζει κόσμο και κυρίως νεολαία, είσαι influencer δηλαδή? Δεν ξέρω. Αισθάνομαι όμως μια υπευθυνότητα, σαν μια ευθύνη. Αισθάνομαι την ευθύνη ότι πρέπει να φιλτράρω και να είμαι σίγουρος, γι' αυτό μίλησα για σύνεση, σε κάθε μου τοποθέτηση που μπορεί να επηρεάσει ειδικά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, τα οποία είναι και πιο ευάλωτα τελικά. Γιατί λειτουργούν με το θυμικό, με την παρόρμηση, γιατί έχουν πολύ έντονο συναισθηματισμό. Ναι, έχει μια ευθύνη αυτό προφανώς. Και ακόμα και πολλές φορές το λέω και στους φίλους μου, στην Αντάρα, στο Μουζουράκη, στο Γιάννη, στην Λεωνόρα, σε όλα τα παιδιά που μαζεύουν έτσι, συγκεντρώνουν τόσο πολύ κόσμο συναυλίες, ότι και εμείς έχουμε μια. Εντάξει, δεν θέλω να φανεί υπερφύαλο, αλλά μας αναλογεί μια ευθύνη και για τη μουσική, στο να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί καλός ή κακός, μετά από 30-40 χρόνια, άμα αναφέρονται σε μια χρονική περίοδο που γεμίζαν κάποιοι άνθρωποι κάποιες συναυλίες, θα θέλουν οι μεταγενέστεροι, οι επόμενες γενιές, να πούνε τι μας αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δουλέψαν ωραία, αφήσαν μια παρακαταθήκη, ας πούμε, μουσική, ανοίξαν ένα δρόμο για τα νέα παιδιά που θα έρθουν να τραγουδήσουν. Αυτά όλα προσπαθώ να τα σκέφτομαι και να μην εφησυχάζω, ούτε να επαναπαύομαι στο δικό μου μικρό κόσμο. Νομίζω είναι η αίσθηση της ευθύνης της ροής του χρόνου και της ένωσης με αυτούς που έρχονται και με αυτούς που προηγήθηκαν. Κωστή, ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που ακούει συνήθως τα τραγούδια που γράφεις? Εντάξει, συνήθως η πρώην συντροφή μου, εκάστοτε τις σχέσεις μου, γιατί είναι πιο κοντά σε μένα. Είναι αντικειμενικές όμως? Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλειο, αγάπη μου. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο άνθρωπος που πιστεύω περισσότερο είναι ο συνεργάτης μου και συμπαραγωγός και μουσικός, ο Νίκος Αγκλούμπας, που είναι μάλιστα και η μητέρα του από την Κύπρο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πιστεύω περισσότερο και αυτός με τον οποίο κλείνουμε στο στούντιο και μοιράζουμε ακόμα και ιδέες που δεν έχω επεξεργαστεί και μαζί καταλαβαίνουμε τι κρατάμε και τι να δουλέψω περισσότερο. Παίρναμε πολλές ώρες μαζί στο στούντιο. Μπορεί αλλά κάνουμε και παρέα φυσικά, είναι και φίλος μου. Μπορεί να ακούγεται κλισέ ερώτηση, αλλά σου είναι απαραίτητο να είσαι ερωτευμένος για να γράφεις ή δεν παίζει ρόλο? Όχι, δεν παίζει ρόλο. Ότι μπορεί ο έρωτας να σου δώσει, ας πούμε, την κυροζήνη για να το ξεφθείς και να φτάσει στο άπειρο που λέω και στο φαύρο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά λίμον αν πρέπει να ζει συνεχώς. Πόσο κρατάει και ο έρωτας? Η Δημουλά λέει 2 με 3 μήνες που την αγαπώ πολύ. Ναι, ναι, υπέροχη. Αλίμον αν 2-3 μήνες γράφαμε μόνο. Θα είχα κάνει μισό δίσκο. Επάνως, Κωστή, για να πάμε λίγο και στη σημειολογία της τηλεόρασης και της showbiz, είσαι στο Voice, όπου είναι ο απόλυτα κούκλος, ο απόλυτος κούκλος της ελληνικής showbiz ο Ρουβάς και ξαφνικά όλοι λένε το χαρτί στο γυναικείο πληθυσμό το έχει κερδίσει ο Μαραβέγιας με το γοητευτικό του στυλ, το ρομαντικό κτλ. Το εισέπραξες? Όχι, πού είναι? Όλοι το λένε, αφού έχεις πέρασει στο γυναικείο πληθυσμό. Ναι. Μαγεύονται από αυτό το ρομαντικό μάλλον.
Είσαι λίγο μοναχικός καβαλάρης. Δεν ξέρω, εγώ είμαι αυτός μου. Τώρα... Βλέπεις να υπάρχει ρομαντισμός, ας πούμε, εκεί έξω. Ναι, βέβαια υπάρχει ρομαντισμός. Υπάρχουν ρομαντικές ψυχές. Πολλές. Βέβαια, βέβαια υπάρχει. Αλλά τώρα γιατί συμβαίνει, δεν ξέρω. Πάντως αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που εισπράττω αγάπη και στις συναυλίες και στο δρόμο. Και... Είναι τόσο ωραίο το αίσθημα. Δεν εισπράττεις ότι αρέσεις κιόλας, ενώ ως άντρας. Μπορεί κάποιες στιγμές να το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό έχει να κάνει λίγο και με το ότι είσαι σε μια σκηνή, έχει να κάνει με τη σκέψη πολλές φορές του καθένα. Δηλαδή μπορεί να του αρέσει η σκέψη μου και πώς βλέπω τα πράγματα. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που δεν ξέρω αν θα συνέβαινε το ίδιο άμα ήμασταν τώρα στον δρόμο και καθόμασταν σε ένα καφέ σε μια πόλη του εξωτερικού. Κατάλαβες τι να πω. Δηλαδή είναι και ένα γεγονός που έχει να κάνει και με το πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει. Δηλαδή κάποιος μπορεί στη σκηνή να είναι εγωιτευτικός πολύ και ερωτεύσιμος και εκτός σκηνής να μην είναι. Πάντως δεν είσαι η κλασική ελληνική φάτσα, ας πούμε. Είσαι πιο ευρωπαίος, ναι. Φατσικός. Δηλαδή στην Ιταλία φαντάζομαι σε περνούσαν για Ιταλό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περνούσαν για Ιταλό στην Ιταλία. Είναι αλήθεια. Ναι. Ναι, ίσως τα χαρακτηριστικά. Τα γονίδια από την Κεφαλονιά να είναι πιο Ιταλιάνοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα ταξίδι που ξεκίνησε από Ισπανία, πέρασε Ιταλία και έφτασε Κεφαλονιά. Ξέρεις. Και αυτό είναι και η μορφιά του κόσμου. Αυτό το μπαστάρδαμα. Των ανθρώπων, η μίξη αυτή, των φυλών, των χαρακτηριστικών. Χθες γνώρισα μια υπέροχη κοπέλα. Νάτα. Από την Αφρική, αντίστοιχη λέγανε, κάνει θεατρολογία. Να. Σε μια συναυλία. Είχα πάει στο Μάλαμα, στο Σοκράτη. Ήταν τόσο όμορφη και. Ξέρεις, με συγκινεί πολύ αυτό. Με συγκινεί πάρα πολύ. Οι προσμίξεις δηλαδή αυτές, εμένα είναι η γιορτή της ανθρωπινότητας, να το πω έτσι. Γλωσσοπλάστης, ανθρωπινότητας. Ναι. Είσαι ισορροπημένο άτομο, θα έλεγες. Είμαι ισορροπημένο με δόσεις ανισόρροπες. Κλαίς. Με τη μουσική, ναι. Συγκινούμαι εύκολα, κλαίω. Μπορεί να είμαι σπίτι μου και να ακούσω κάτι και να κάνω και άσχετη δουλειά και να συγκινηθώ πάρα πολύ. Θα αφήσεις άλλους να σε δουν να κλαις. Αυτό λίγο δεν ξέρω γιατί. Δεν αισθάνομαι άνετα. Ήθελα να είμαι μόνος μου. Ούτε ας πούμε μια γυναίκα μπορεί να σε έχει δει να κλαις. Όχι. Νομίζω κάτι γίνεται και πρέπει να το λύσω αυτό, ε. Να, θα χρειαστώ ψυχανάλυση γι' αυτό. Τι είναι αυτό το τατουάζ στο δάχτυλό σου? Αυτό είναι ένα διαμάντι. Και πώς το εννοώ, πώς το έκανες? Το έκανα γιατί ήθελα ένα διαμάντι. Πάνω μου. Ήθελες κάτι σε κόσμημα? Είσαι από αυτούς που επιδιώκουν να είναι ερωτευμένοι ή αποφεύγουν τον έρωτα γιατί φοβούνται λίγο και όλα αυτά? Όχι, που... δεν αποφεύγω τίποτα. Δεν αποφεύγω. Δεν αποφεύγω τίποτα. Τη ζωή την αγαπώ και με τους χυμούς της, τα αρώματά της, θέλω να τη στίβω και να τα γεύομαι και να τα αισθάνομαι όλα. Με ένα μέτρο πάντα. Πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν κάποιες από τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή σου, εμείς δεν θα είχαμε κάποια από τα τραγούδια που έγραψες? Ναι, γιατί όχι μόνο οι σχέσεις, αλλά ξέρεις, οποιαδήποτε συναλλαγή πέρα από σχέση και συνάντηση, εγώ σου λέω, μπορεί να νοηματοδοτήσει έναν δημιουργό, να του δώσει νόημα για να βρει και να γράψει κάτι. Μπορεί να σηματοδοτήσει και ένα στίχο και μια μελωδία. Όλοι επηρεάζουν, αλίμονο. Δηλαδή, ίσως αν ήμουν σε άλλη χώρα να γράφω άλλα. Να μην έγραφα καν. Με άλλους ανθρώπους, με άλλο ταμπεραμέντο. Εμένα με συγκινούν οι Έλληνες. Μ' αρέσουν οι μεσογειακοί λαοί. Τους αγαπώ πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τελικά... Μέσα στα αρνητικά που έχουν, που είναι παρόρμηση, που είναι λίγο οξύθυμοι, έχουν αυτή τη ζεστασιά που δεν τη βρίσκεις αλλού. Τελικά, ισχύει το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, εσύ που έζησες και Ιταλία? Με την νότια Ιταλία, ναι. Με τη βόρεια, όχι. Βόρεια. Είναι πολύ διαφορετικό κόσμο. Αν σε ρωτήσει κάποιος, Κωστή, σε ρωτάω στην κάμερα, τι είσαι τελικά, πώς αυτοπροσδιοριζόσουν? Μουσικός, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης, ορωματιστής, τι απ' όλα θα έλεγες? Θα έλεγα ότι είμαι... Έχω το διάφορα στο μυαλό, τα οποία δεν πρέπει να πω. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι αυτό που μ' αρέσει να δημιουργώ είναι ένα φανταστικό κόσμο.
ένα φανταστικό κόσμο. Που δεν έχει σημασία αν θα είναι μέσα από μια ιστορία, από μια αφήγηση, από ένα τραγούδι, από ένα ποίημα, από μια ταινία, από μια μελωδία, από ένα σφύριγμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να δημιουργώ ένα φανταστικό κόσμο. Δηλαδή, έναν παράλληλο κόσμο από την πραγματικότητα, με στοιχεία της πραγματικότητας, με στοιχεία δηλαδή οικία σε εμάς, αλλά που έχει μια διαφυγή, χωρίς να είναι εκτός τόπου και χρόνου βέβαια. Ένα παράλληλο σύμπαν μικρό. Αυτό λατρεύω να κάνω. Και αυτό θέλω να κάνω. Γι' αυτό δεν κάνω μόνο τραγούδια, μόνο μουσικές, μόνο. Κάνω και άλλα πράγματα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν αίσθηση να μπορώ να πάρω μαζί μου ανθρώπους σε κάτι παράλληλο, πιο όμορφο, πιο ρομαντικό, πιο ήπιο, πιο γλυκό. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ για το σημερινό μας τεντατέτ. Και εγώ ευχαριστώ, μ' άρεσε όπως τα πάμε. Να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Επίσης, και καλή νέα χρονιά. Οι γιορτές θα σε βρουν στο Άνοδος, στο Άνοδος Stage, στην Αθήνα, να το πούμε για όσους από εσάς θα είστε Αθήνα, γιατί μέσα στις γιορτές εννοείται. Μα έρχονται από την Κύπρο μόνο για τη συναυλία. Ξέρεις πόσοι έρχονται. Και μου κάνει εντύπωση, λέω παιδιά, λέω. Έχουμε, λέει, μην ανησυχείς, το συνδυάζουμε. Εμείς ερχόμαστε, κάνουμε μια βόλτα, ερχόμαστε και γυρνάμε. Παρόλο που έρχεσαι και εσύ συχνά Κύπρο. Ναι, και τους ευχαριστώ τόσο πολύ που το κάνουν αυτό, με συγκινεί. Ήρθε και μια κοπέλα από την Κωνσταντινούπολη τον προηγούμενο Σάββατο και μου έφερε και ένα μπλουζάκι. Όχι Ελληνίδα, Τουρκάλα. Είναι τόσο όμορφο να έρχονται από διάφορα μέρη και μάλιστα εκεί που εμφανίζεις, όχι σε μια μεγάλη συναυλία που προφανώς θα συμβεί κάποια στιγμή. Πώς θα πέρασες τις γιορτές εκτός από τις εμφανίσεις σου? Τις γιορτές. Δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Στην Αθήνα θα είμαι. Είσαι τον γιορτό γενικά ή? Είμαι, αμέ, ναι. Θα πάω σε φίλους που τραγουδάνε, θα πάω να δω καμιά συναυλία, θα να πάω στη Μποέμ του Πουτσίνη που είναι στη λυρική σκηνή. Έχω να κάνω πολλά. Έχεις πολλά να κάνεις. Ευχαριστώ και πάλι. Καλές γιορτές. Ευχαριστίες και σε εσάς. Καλές γιορτές να έχετε κι εσείς. Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Στο Ξένος Travel για την πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής, στα Electra Hotels και το Electra Metropolis που μας φιλοξένησε στο Library. Και να σας ευχηθώ καλές γιορτές να περάσετε. Θα τα ξαναπούμε 8 Ιανουαρίου με τη νέα χρονιά με καλεσμένους μας τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σε μια κοινή τους τηλεοπτική εμφάνιση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.